Το αρχαιολογικό πάρκο πόλη του Λάζαρου αποτελείται από ερείπια της μεσαιωνικής πόλης Κρούσεβατς, την οποία έκτισε ο Σέρβος πρίγκιπας Λάζαρος σαν δική του πρωτεύουσα και στρατιωτικό οχυρό το έτος 1371. Έχοντας πλήρη τη συνείδηση του γεγονότος ότι το κράτος του διατρέχει άμεσο κίνδυνο από τους Τούρκους κατακτητές, ο Λάζαρος αποφάσισε να χτίσει την πόλη του Κρούσεβατς σε μια πιο βορεινή περιοχή της Σέρβιας, μακριά από τους κύριους δρόμους τους οποίους ακολουθούσαν συνήθως οι Τούρκοι εισβολείς. Στον τόπο στον οποίο ο ποταμός Ράσινα χύνεται στον μεγάλο ποταμό Δυτική Μόραβα σε απόσταση 14 χιλιόμετρων από τον ποταμό Νότια Μόραβα στα κεντρικά διαμερίσματα της σημερινής Σέρβιας, ο δεσπότης Λάζαρος έκτισε μια πόλη η οποία δεσπόζει σε όλη την τριγύρω περιοχή. Η πόλη είχε χοντρά τείχη και αμυντικούς πύργους. Βρισκόταν στους πρόποδες του παραπλήσιου βουνού Γιάστρεμπατς, στο οποίο δεν υπήρχαν κανενός είδους δρόμοι, έχοντας πίσω του το ψηλό βουνό του Κοπάονικ. Όποιος ερχόταν σε αυτήν την οχυρωμένη πόλη από τα νότια έπρεπε να περάσει από μια μεγάλη κλεισούρα μεταξύ των βουνών Γιάστρεμπατς και Κοπάονικ. Έχοντας σαν βάση τα ερείπια που σώζονται σήμερα, είναι δύσκολο να πάρει κάποιος μια εικόνα από την όψη της μεσαιωνικής πόλης του Σέρβου πρίγκιπα Λάζαρου. Μια πιο συγκεκριμένη εικόνα έδωσαν οι ανασκαφές που έγιναν την περίοδο από το 1961 ως το 1971. Η πόλη χτίστηκε κατά πάσα πιθανότητα σε δύο φάσεις, έχοντας σαν μοντέλο τη βυζαντινή και τη σερβική αρχιτεκτονική των οχυρωμένων πόλων, δηλαδή αποτελούνταν από τη λεγόμενη μικρή πόλη με κεντρικό πύργο, τάφρο και έναν μικρότερο πύργο και με παλάτι και τις συναφείς εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό μέρος, και αυτό το μέρος είχε χτιστεί νωρίτερα σε σχέση με το υπόλοιπο μέρος της πόλης, δηλαδή σε σχέση με τη λεγόμενη μεγάλη πόλη που είχε μέσα της και την εκκλησία Λαζάριτσα, ένα παρεκκλήσι των ανακτόρων, ένα πλούσιο παλάτι και ένα υποστάσιο. Σήμερα σώζονται μερικά υπολείμματα του κεντρικού πύργου, η εκκλησία Λαζάριτσα από τον 14ο αιώνα, υπολείμματα των ανακτόρων του πρίγκιπα Λάζαρου και ένα άγαλμα αφιερωμένο σε αυτόν που στεγάζεται στην αίθουσα του Λαϊκού Μουσείου. Η εκκλησία Λαζάριτσα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αρχιδιάκονου Στέφανου, προστάτη της σερβικής βασιλικής οικογένειας των Νεμάλια. Η εκκλησία χτίστηκε την περίοδο από το 1377-78 ως το 1380, όταν ο πρίγκιπας Λάζαρος απέκτησε τον πρώτο του γιο, δηλαδή τον δεσπότη Στέφανο, ανάδοχο του θρόνου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων ανακαίνησης της εκκλησίας Λαζάριτσα, μετά την απελευθέρωση της τριγύρω περιοχής από τους Τούρκους, η εκκλησία ζωγραφήθηκε και πάλι το έτος 1843 και τις εικόνες και τις τοιχογραφίες τις έκανε ο ζωγράφος Ζίβκο Παύλοβιτς από τη σερβική πόλη Ποζάρεβατς, και ο ίδιος έκανε και το εικονοστάσιο της εκκλησίας το έτος 1844 εν όψη της επίσκεψης του τότε Σέρβου βασιλιά Αλέξανδρου Καραγιόργιεβιτς στο Κρούσεβατς. Άλλωστε ο Καραγιόργιος Σερβίας δόρισε σε αυτήν την εκκλησία μια καμπάνα η οποία σώζεται ακόμα και σήμερα. Εντός του συγκροτήματος της πόλης του Λάζαρου βρίσκεται και το Λαϊκό Μουσείο, στο κτίριο που χτίστηκε το έτος 1863 για τις ανάγκες του γυμνασίου της πόλης Κρούσεβατς. Τα υπάρχοντα αρχεία αυτού του μουσείου περιλαμβάνουν περίπου 22.000 αντικείμενα που κατατάσσονται σε 7 συλλογές: αρχαιολογική, ιστορική, εθνολογική, νομισματική, πολιτιστική ιστορική συλλογή και συλλογή αντικειμένων από τον τομέα της τριγύρω φύσης, καθώς και έργα ζωγραφικής και εφιερμοσμένης τέχνης.